θύμισα πολύ να σε διαγράψω επίμονα. Προσπάθησα πολύ. Σάκυρβα, Ace of Hearts. Ποιος είναι ο άσος της καρδιάς? Η ίδια η καρδιά. Σήμερα έτσι απλά. Έκανες μια ξαφνική πρόταση στην Αρετή Κοσμίδου, το κορίτσι τη 16χρονη από το The Voice. Αυτά τα νέα παιδιά είναι σημαντικό που έχουν βρει έναν τρόπο επικοινωνίας με το κοινό και μέσα από αυτά τα παιχνίδια τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Ευκαιρίες που ίσως παλιότερα δεν είχαμε. Οπότε πιστεύω ότι καλύτερος τρόπος για αυτά τα παιδιά να λάμψει το ταλέντο τους, η δύναμή τους, η φωνή τους, η άβρα τους είναι η τηλεόραση και όχι μόνο. Πες ότι σε αγαπάω και σε φίλους μου. Και είχα πει και παλιά ότι είχα κινηθεί και στο σπίτι σου. Το θυμάσαι. Και έχουμε μια δυναμία κοινή. Σου αρέσουν ψέματα αυτά. Όχι, δεν είναι ψέματα. Σου αρέσουν και τα λευκά, νομίζω, σεντόνια. Τη φίλη σου, τη Ρούλα Κορομιλά, την είδες τη με την επαναμφάνιση που έκανε στο Just the Two of Us? Η Ρούλα, δεν ξέρω τι θα γίνει με τη Ρούλα. Κοιτάξτε, η Ρούλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το πράγμα που κάνει, το αγαπάει με την καρδιά της. Έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο πεδίο το οποίο δεν υπήρχε και νομίζω πολύ καλά κάνει και επιστρέφει κάθε τόσο, γιατί και μαθήματα δίνει αλλά και ο κόσμος την επιθυμεί. Σε έχω ερωτευτεί. Σε έχω ερωτευτεί. Σάκη, ερωτευμένος είσαι με τη Ζέτα? Με τη Ζέτα? Με την Κάτια. Μετά από τόσα χρόνια νομίζω ότι αυτό πλέον δεν μπορεί να αποδώσει την πραγματικότητα. Έχει εξελιχθεί και έχει μεγαλώσει αρκετά και από αυτό το πρώτο έρωτα που είχαμε τότε. Μας ενώνουν πολύ μεγαλύτερα και σπουδαιότερα πράγματα πλέον. Και αυτά είναι τα πράγματα που κάνουν και τη ζωή όμορφη. Διάβασα στο People ότι είπες ότι την κορούλα σου δεν την ξαναφέρεις ποτέ σε συναυλία γιατί τρόμαξε. Είδε λίγο περίεργο όλο αυτό που συνέβαινε με τον μπαμπά. Δεν είπα αυτό ακριβώς. Είπα ότι ίσως δεν ήταν έτοιμη τότε που την είχα πάει συναυλία στην αρχαία Ολυμπία και ήταν πολύ μικρή. Και ίσως δεν ήταν έτοιμη να μοιραστεί τον μπαμπά της με τόσες χιλιάδες κόσμο. Αυτό. Τώρα θα τη δούμε. Δεν είμαι σίγουρος αν ακόμα είναι έτοιμη. Ακόμα μου το χτυπάει. Θέλει τον μπαμπά δικό της. Ακριβώς. Τέλεια. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία που θα σκίσετε με τους Ονειράμα και την Ελένη Φουρέιρα. Σάκη, εσύ ομορφαίνεις τη ζωή μας, αγόρι μου. Εσύ. Εσύ. Αυτό έχω να σου πω. Και θα έρθω να σε δω σύντομα. Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει από τις 26 Απριλίου τις περιοδίες στο Ace of Hearts μαζί με τους Ονειράμα, την Ελένη Φουρέιρα, Boys and Noise, και σκίζουν και θα απολαύσει το Σάκη Ρουβά όλη η Ελλάδα μετά από πολύ καιρό, να πούμε. Και επιτέλους ήρθε η ώρα. Και με το καινούριο εκπληκτικό τραγούδι «Το σε πεθύμισα» που έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους. Συγκλονιστικό τραγούδι. Το άκουσα 150 φορές τον πρώτο βγήκε, έχω αυτό να πω. Αυτό που είπε ο Ρουβάς, πάντως κάθε τόσο η Ρούλα επιστρέφει. Ήταν πολύ ωραίο καρφάκι, αλλά δεν το κατάλαβε μάλλον. Δηλαδή... Ο Σάκης δεν πετάει καρφιά. Είναι ο πιο θετικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ακριβώς. Δεν κάτι. Ο πιο καλός άνθρωπος μπορεί να λέει τις ωραίτερες αλήθειες όμως. Είπε ότι η Ρούλα επιστρέφει κάθε τόσο. Που σημαίνει ότι επιστρέφει μια φορά, κάθε τη κάθεται, ξαναεπιστρέφει πάλι. Τότε να είναι επιλογή της Ρούλας, να μην είναι και να είναι, να δεν το μετράμε. Είναι μια κατηγορία από μόνος του. Δεν νομίζω ότι μπορούμε ούτε να τον σχολιάσουμε, ούτε να κρίνουμε, ούτε γιατί να πούμε. Μπορούμε. Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι ένα παιδί που έχει έναν απόλυτο σεβασμό. Δεν είναι παιδί μονίμως. Ένας καλλιτέχνης που έχει απόλυτο σεβασμό στη ζωή του καθημερινά, δηλαδή βγάζει το σεβασμό αυτό παντού. Και στον τρόπο που μιλάει και για τους ανθρώπους για τους οποίους μιλάει. Δεν έχει ενοχλήσει ποτέ, δεν έχει μάθει σκάνδαλα, δεν έχει χρειαστεί να πάει σε ακρότητες για να παραμείνει στην επικαιρότητα. Ένα στάρ στο μέγεθος του Σάκη Ρουβά για τη χώρα μας, έτσι, γιατί όλα είναι τηρουμένων των αναλογιών.
έχει και μια εξαιρετική οικογένεια. Η οικογένεια υπόδειγμα. Παιδιά, ο Ρουβάς, τον τελευταίο καιρό δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ μαζί του με την προσωπική του ζωή. Να σας θυμίσω τη Βέρα Γουάνγκ. Να σας θυμίσω τον Ψινάκη. Δεν λέγαμε ότι ήταν μια μέρα από τότε. Είναι στη διάστρια. Δεν θυμάμαι τη Ιαπωνέζα με το κόλπο. Θέλω κάτι να πω για το Σάκη. Ξέρω το Σάκη, γιατί ο κόσμος πρέπει να τα ξέρει αυτά. Το Σάκη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ. Μα ποτέ να λέει αρνητικό σχόλιο για οποιονδήποτε. Δεν εννοώ δημοσίως, εννοώ στις παρέες. Και αν κάποιος πει κάτι αρνητικό για οποιονδήποτε συνάδελφό του, πολύ ευγενικά του λέει: σε παρακαλώ, θέλω να αλλάξουμε. Εντάξει, δεν είχε ανάγκη να κάνεις σκάνδαλο.